Στο βελτίο και στα του κορονοϊού, μοιραία. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Αναστάσιο Φιλαλήθη, ομότιμο καθηγητή κοινωνική ιατρική. Κύριε Φιλαλήθη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. σε σα και στου ακροατέ μα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κήρυξε πανδημία. Και Σωστό. επειδή καμιά φορά οι λέξει έχουν λίγο παράξενα στα αυτιά των ανθρώπων, θέλω λίγο να μα πείτε τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε, τα κριτήρια της πανδημίας είναι συγκεκριμένα. Αφορούν τον αριθμό των χωρών που εμπλέκονται. Αυτή τη στιγμή είναι 119 σε όλο τον κόσμο, τις 200 περίπου κρατικές οντότητες που υπάρχουν. Αφορούν τον αριθμό των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο και αφορούν και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Η κήρυξη της πανδημίας, έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα, ήταν αναμενόμενη. Αλλά πρέπει να τονίσω το εξή όσον αφορά την Ελλάδα, διότι ο κόσμος ανησυχεί για τη χο... καταρχάς για τη χώρα στην οποία είμαστε όλοι, για τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ελπίζω να αφυπνιστούν οι χώρες, κυρίως των αναπτυσσομένων χωρών, που δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα μέτρα. Ο, ο... διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι υπάρχουν χώρες που επαναπαύονται και κυρίως σε αυτές απευθύνεται. Μάλιστα. Τώρα επεκτείνονται τα προληπτικά μέτρα, Σωστά. κλείνουν τα σχολεία, τα φροντιστήρια ακολουθούν εναλλακτικέ μεθόδου, δηλαδή διαδικτυακά Έτσι. Ε, γίνονται τα μαθήματα σε αρκετέ περιπτώσει. Μήπω όλη αυτή η κατάσταση την οποία ζούμε μας δημιουργεί νέα δεδομένα και ω προ τι κοινωνικέ μα συναναστροφέ, αλλάζει η ζωή μα. Αλλάζει σίγουρα και θα αλλάξει η ζωή μα για το επόμενο χρονικό διάστημα όσο διαρκεί αυτή η ιστορία με την επιδημία του κορονοϊού, του COVID-19. Αναγκαστικά θα αλλάξει και πιθανώ και πράγμα, κάποια πράγματα να μείνουν και μετά που θα λήξει. Αυτό το θέμα τη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, τη τηλεμάθηση, α το πούμε έτσι πολύ αδόκιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά. Τη τηλεεργασία και αυτό θα εφαρμόζεται πιο συχνά. Mm -hmm. Και είναι ένα είδο crash test, ενό τεστ test μέσα σε πίεση να δούμε πώ θα προσαρμοστούμε. Δεν ήταν το ζητούμενο και πιστεύω ότι δεν είναι το ζητούμενο, αλλά είναι ένα εργαλείο που αναγκαστικά πρέπει οι χώρε, οι οικονομίε, οι κοινωνίε να, να χρησιμοποιήσουν. Να πω και κάτι ακόμα. Κάθε μεγάλη κρίση αλλάζει μια κοινωνία. Και αυτό το φαινόμενο το ζούμε μέρα-μέρα, το και βλέπουμε την εξέλιξή του. Επειδή μα έχει απασχολήσει και έχει απασχολήσει πολύ και την παγκόσμια και την επιστημονική κοινότητα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία το θέμα τη Ιταλία. Πιθανώ στην Ιταλία το λάθ, ένα, λάθ, ένα λάθο που κάνανε, δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό, θα το μάθουμε μετά ακριβώ που ξέφυγε το πράγμα και οι ίδιοι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να δώσουν απάντηση. Είναι μια χώρα πραγματικά η Ιταλία και δημιουργεί προκαλεί εντύπωση. Ε, ένα πράγμα φαίνεται που τους ξέφυγε είναι ότι δεν εφαρμόσανε τα μέτρα από την αρχή σε όλη τη χώρα. Mm. Οπότε όσοι ήταν στις πλητώμενες περιοχές θεωρούσαν ότι ήταν πιο ασφαλές να τρέξουν στις μη πλητώμενες περιοχές και αυτό πιθανώς να συνέβαλε και, στη, και, και αυτό στη διασπορά. Αλλά το, για να επανέλθω στο θέμα με τα σχολεία, το μέτρο πάρθηκε στην ώρα του διότι πρέπει να προστατεύσουμε και να μειώσουμε και τη διασπορά στην κοινότητα και να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση αν το κλείσιμο θα αφορά αυτές τις 14 μέρες, αν θα περιοριστούμε δηλαδή σε αυτό το χρόνο και τι είναι αυτό εμ το οποίο θα οδηγήσει σε παράταση του μέτρου. Από τι θα εξαρτηθεί. Δεν μπορεί κανεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Και η Εθνική Επιτροπή που συνεδριάζει στο Υπουργείο Υγεία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία αυτό κάνουν. Επανεκτιμούν τα πράγματα μέρα-μέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι καμιά φορά και ώρα-ώρα, το... ώρα, όχι μόνο μέρα-μέρα. Ήταν μια σωστή απόφαση. Έπρεπε να ληφθεί και σωστά ληφθήκε. Πρέπει να δει και ο καθένα, αν θέλετε, ο κάθε γονεί. Και που έχει παιδιά, πώ θα χειριστεί την κατάσταση για να είναι πιο αποτελεσματικό το μέτρο. Δηλαδή να αποφεύγονται οι μεγάλε συναθρήσει ακόμη και των παιδιών. Τα παιδιά, από ό,τι ξέρουμε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, προσβάλλονται από τον ιό, αλλά δεν εκδηλώνουν ασθένεια. Είναι ασυμπτωματικοί ασθενεί τα παιδιά, χωρί συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν το αντιλαμβάνονται ότι έχουν τα συμπτώματα, αλλά την μεταφέρουν. Και πιθανώ επίση από τι έρευνε που υπάρχουν, γνωρίζουμε έχουν, ότι έχουν αυτό που λέγεται υψηλό υλικό φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι πιο εύκολα τα παιδιά θα τα μεταδώσουν και κυριότερα στι μεγάλε ηλικίε, στα άτομα, στον παππού και στη γυναίκα. Αυτό είναι και το ζητούμενο να προφυλάξουμε αυτέ τι ηλικίε. Κυρίω αυτό. Για τι ηλικίε και πάνω μιλάμε για να γινουν αυτά. Κοιτάξτε, 60-70 και πάνω πολύ αδρά. Ήδη έβαλα μια δεκαετία. Επίση, τα άτομα που έχουν χρόνια νοσήματα, που έχουν καρδιοπάθεια, σαχαρόδη διαβήτη, που, παίρνουν, που, έχουν νεοπλάσματα, καρκίνο δηλαδή, που παίρνουν κορτικοειδή, κορτιζόνη, φάρμακα κορτιζόνη. Δηλαδή, άτομα που έχουν το ανοσολογικό του σύστημα έχει ήδη επηρεαστεί, πρέπει να προσέχουν διπλά και πρέπει να του προφυλάξουμε και αυτού διπλά. Τώρα, με το κλείσιμο των σχολείων, μοιραία τα παιδιά βρέθηκαν στο σπίτι. Όμω, επειδή η των γονέων εργάζεται, σε αρκετέ περιπτώσει τα παιδιά μένουν με τη γιαγιά και με τον παππού. Δεν συνίσταται αυτό το Δεν μέτρο. Συνίσταται. Νομίζω σήμερα η κυβέρνηση, από ό,τι άκουσα σήμερα, η κυβέρνηση έδωσε κάποιες, πήρε απόφαση για κάποιε άδειε ειδικού σκοπού mm -hmm. που καλύπτουν ένα μέρο του οικονομικού κόστου. Κοιτάξτε, πρέπει να συνδυάσουμε την ατομική ευθύνη με τη συλλογική δράση. Είναι απαραίτητο αυτό. Ο καθένα μα είναι υπεύθυνο για αυτό που συμβαίνει στο σύνολο. Και ο καθένας μα πρέπει να πάρει τα μέτρα που προστατεύουν τον ίδιο και τον μικρό του περιβάλλον για να μην υπάρχει πρόβλημα στο μεγαλύτερο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να έχει και κάποιο οικονομικό κόστος, σίγουρα έχει κάποιο ξεβόλεμα στην καθημερινότητά μας. Αλλά η έκκληση που κάνει η επιστημονική κοινότητα, οι γιατροί που κάνουμε προς τον κόσμο είναι να κάνουμε όλοι αυτές τις μικρές θυσίες για να προλάβουμε τις χειρότερες θυσίες που θα, αν, που θα χρειαστούν αν επεκταθεί το φαινόμενο. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόληψη για να κλείσουν τα κυφά. Ήταν και ένα θέμα το οποίο ναι. παρακολουθήσαμε νωρίτερα στο δελτίο μα. Εκεί, πώ επιτοπλίστων, οι παροχέ αφορούν υπερίληψη. Κοιτάξτε, σαφέ, από, από, η, η πιο απλή απάντηση είναι να κλείσουν και τα κυφά. Αλλά πρέπει αυτό να συνοδευτεί με μέτρα φροντίδα των ατόμων αυτών που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και γι' αυτό είναι στα κυφά. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι άτομα, από ό,τι ξέρουμε δηλαδή, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν άλλο κάποιον άλλο να τους βοηθήσει Πολύ στο σωστά. σπίτι. Άρα πρέπει να συνδυαστεί. Επιτρέψτε μου να πω το εξή. Η κρίση αυτή μας βάζει πρώτον ευθυνών μας και, σαν... και πώς οργανώνουμε τις υπηρεσίες υγείας, τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τις υπηρεσίες πρόνοια στη χώρα μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε φροντίσει όσο θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια. Το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή πιέζεται. Ήδη ακυρώθηκαν τα τακτικά χειρουργεία, και τα απογευματινά ιατρία. Γιατί για να έχει τη δυνατότητα το σύστημα υγεία να θεραπεύσει το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που προβλέπεται ότι θα έχουν. Να δεικνύει αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο αυτή η επιδημία, την ανάγκη αναδιοργάνωση και σωστή οργάνωση και ενίσχυση των δομών τη υγεία. Υπάρχει το κομμάτι τη δημόσια υγεία, αυτό που ανήκει στι περιφέρειε. Σήμερα ο Πρωθυπουργό άκουσα και είδα ότι είχε μια συνάντηση με του περιφερειάρχε. Οι περιφέρειε έχουν την ευθύνη τη δημόσια υγεία οι οποίε δεν έχουν επαρκέ ιατρικό προσωπικό. Να πω ότι στην Κρήτη, όλη η περιφέρεια Κρήτη έχει ένα γιατρό δημόσια υγεία που υπηρετεί σε αυτό το κλάδο. Αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 10 γιατροί για να είμαστε σε επάρκεια. Τουλάχιστον λέω. Και δυστυχώ η πολιτεία διαχρονικά έχει αφήσει του γιατρού δημόσια υγεία έξω από το σχεδιασμό τη, δεν έχει πάρει μέρημνα. Δεν θα μείνω μόνο εκεί. Πάμε στις δομές της, κοινωνική κοινωνικής πρό, της και των κοινωνικών υπηρεσιών. Που και αυτές έχουν ειδικέ μονάδες, έχουν άτομα που είναι ευάλωτα, τα γυροκομεία, τα καπί, τα κήφη που αναφέραμε νωρίτερα, τα οι χώροι που έχουν άτομα με ειδικέ ανάγκες, παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα και φροντίζονται. Όλα αυτά λειτουργούν στη χώρα μας και στην κόψη του ξηραφιού. Όχι τώρα, χρόνια τώρα και ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης πιέστηκαν πιο πολύ. Ευτυχώς δεν κατέρευσαν, ευτυχώς συνέχισαν να λειτουργούν. Ε, μακάρι να μην καταρρεύσουν τώρα. Και χρειάζεται η πολιτεία να πάρει μέτρα σε πάρα πολλά επίπεδα άμεσα, γλίγορα και αποτελεσματικά. Τώρα, κινδυνολογία, υψηλή τόνη, συζητήσει επί συζητήσεων, όλα αυτά μα κάνουν καλό, κύριε Φιλαλίθη. Μήπω κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθεί και αυτό το ελληνικό Πνεύμα αντιλογία και θα πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Εύχομαι να μην πάμε εκεί πέρα. Είναι επικίνδυνο το πνεύμα αντιλογία σε αυτή τη φάση. Αλλά πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ τη εγρήγορση και του πανικού. Να έχουμε τι κεραίε μα ανοιχτέ, να παρακολουθούμε. Καλέ οι συζητήσει. Εγώ δεν είμαι εναντίον των συζητήσεων, αλλά δεν χρειάζονται κινήσει πανικού από τον κόσμο. Μία εκτίμηση για το πότε αναμένεται έξαρση του φαινομένου. Μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, όσο πιο αργά τόσο πιο καλά. Διότι θα είναι πιο έτοιμο το σύστημα να το χειριστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις. πιθανω σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Επίσης, τόσο πιο αργά τόσο πιο καλά έχει σχέση και με την έλευση του καλοκαιριού. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι ποιος... οι αυξημένες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν τη διάδοση του ιού. Κυρίως διότι δεν θα μπορεί να επιβιώνει ο ιός στο περιβάλλον στα αντικείμενα, στα, στα, στα γονίδια και τα λοιπά. Ελπίζουμε, δεν είναι σίγουρο, αλλά ελπίζουμε αυτό το σενάριο να δουλέψει. Είναι το καλό σενάριο και, να, και, και, και όπως είπα, προσδοκούμε ότι αυτό θα βοηθήσει. Κυρίως όμως, σε αυτή τη φάση στη χώρα μας, είμαστε στη φάση ακόμα που μπορούμε να πούμε τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, παίρνονται μέτρα, βλέπετε, αυξάνεται για παράδειγμα και ο ρυθμός των εργαστηρίων που κάνουν ελέγχους. Θα πρέπει να αυξηθεί και να ε, διευρυνθούν τα κριτήρια για τα, στα οποία περιλαμβάνονται αυτοί που, στους οποίους γίνονται εξετάσεις, να εξετάζεται δηλαδή ένα μεγαλύτερο ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων για να προλάβουμε και τα κρούσματα στην κοινότητα, τα λεγόμενα okay. ορφανά κρούσματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν, πρέπει να γίνουν. Τα ορφανά εσάς Θέρω... εσάς ανησυχούν. Αυτά είναι που ανησυχούν διότι δεν ξέρουμε πώς ήρθαν. Και αν αυξηθούν τα ορφανά κρούσματα, τότε θα αυξηθεί και η διάδοση μέσα στην κοινότητα. Ναι. Το μόνο παρήγορο πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι όλοι οι επιστήμονες μας διαθέτεται διαρκώς από το χρόνο σας προκειμένου να ενημερώνουμε τον κόσμο μας. και σας Αλλή ευχαριστούμε αν δεν το θερμά κάνουμε. διότι υπάρχει ο πληροφόρηση πληροφόρησης και πρέπει να ξεκαθαρίζουμε το τι πρέπει να κρατάμε και το τι πρέπει να κάνουμε από την περιττή πληροφορία. Ελπίζω όλοι να βοηθούμε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε Καλό πολύ. Βράδυ.